Με ένα πενηντάρικο δεν μπαίνεις πλέον στο σούπερ μάρκετ τίποτα πάνω από 2-3 τεμάχια. Ολομέτωπη επίθεση στο εισόδημα των οικοκυριών από τα απανωτά κύματα των ανατιμήσεων αλλά και από τον υψηλό φόρο προστιθέμενης αξίας στα τρόφιμα. Μία μείωση του ΦΠΑ θα περνούσε αυτόματα στις τιμές και αυτό είναι ένα κίνδυνο για τον καταναλωτή ο οποίος έχει πιεστεί και από τα υπόλοιπα έξοδά του. Όσο αυξάνονται οι τιμές, αυξάνεται και η επιβάρυνση από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Για να εξασφαλίσει μια τετραμελής οικογένεια, μόνο 10 βασικά τρόφιμα στη διάρκεια ενός έτους πλήρωνε πριν από ένα χρόνο 375 ευρώ και 60 λεπτά, από τα οποία τα 43 και 21 ήταν ΦΠΑ. Με τις ανατιμήσεις ένα χρόνο αργότερα πληρώνει 469 ευρώ και 80 λεπτά, από τα οποία το ΦΠΑ αντιστοιχεί στα 54 ευρώ και 5 λεπτά. Έχουν ακριβήνει, γενικώς ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Έρχεται και ψωνίζει πάντα λιγότερα. Εάν μειωθεί ο ΦΠΑ από το 13% στο 6%, το ίδιο καλάθι με τα 10 βασικά τρόφιμα θα κοστίζει ετησίως 440 ευρώ και 69 λεπτά, από τα οποία ο ΦΠΑ θα είναι μόλις 25,95. Πρέπει να μειωθούν το ΦΠΑ πρώτα, το ΦΠΑ, για να μπορέσει ο κόσμος να πέσουν λίγο οι τιμές, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Όλα είναι ανοιχτά, αλλά δεν υπάρχει τέτοια προοπτική στο άμεσο μέλλον. Καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει προηγουμένως να το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας. Η Ελλάδα καταλαμβάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έκτη θέση στη λίστα των χωρών με τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως τα γαλακτοκομικά, το ψωμί και τα ζυμαρικά. Όλοι οι καταναλωτές θέλουμε χαμηλότερες τιμές. Ψάχνουμε συνέχεια τις προσφορές. Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Η Πορτογαλία 6%, η Γαλλία 5,5%, η Ιταλία, η Λετωνία, η Κροατία και η Πολωνία 5%, η Ισπανία 4%, το Λουξεμβούργο 3%, με τη Μάλτα και την Ιρλανδία να έχουν ακόμη και μηδενικό συντελεστή σε ορισμένα προϊόντα.